Σήμερα ήμασταν εδώ και υπογράψαμε το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου της Ερμούβουλης και της Ήρου για τη συνεργασία των δύο φορέων. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία, μια πρωτοποριακή και πιλωτική, αν θέλετε, συμφωνία, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα συνεργασίας και με άλλους Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει τρεις περιοχές στο Δήμο της Ήρου, το στρατόπεδο, το πεδίο Βολής Βάρης και την ναυτική βάση. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για όλους μας. Είναι η μέρα που στο Eurogroup η Ελλάδα βγαίνει από την εποχή των μνημονίων και ρυθμίζει και το θέμα του χρέους. Μπαίνουμε στην εποχή της ανάπτυξης. Επιλέξαμε με τον Δήμαρχο και με τον Γενικό Γραμματέα να είμαστε σήμερα εδώ για να κάνουμε την πρώτη αυτή κίνηση που θα δώσει δυνατότητα στην Σύρο να αναδιοργανώσει με ένα business plan όλη τη λειτουργία της Ερμόπολης, να αναπτύξουμε τις τουριστικές δομές, να εξετάσουμε από κοινού με τους φορείς, με πρώτο το Δήμο και συντονιστή το Δήμο, των προτάσεων που υπάρχουν για επενδύσεις. Παράλληλα, θέλω να σας πω ότι βρέθηκα με τους εργαζόμενους στο νεόριο της Ήρου, στο ναυπηγείο. Υπάρχουν εξαιρετικές προοπτικές για το μέλλον του νεορίου. Συμφωνήσαμε ότι μέχρι ότου εξελιχθεί η διαδικασία της πώλησης των ναυπηγείων της Ήρου, θα βρεθούμε την άλλη εβδομάδα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με όλα τα συναρμόδια υπουργεία και με τους εργαζόμενους για να βρούμε δυνατότητες που θα μπορούσαν να συντηρήσουν τα ναυπηγεία με κάποιες εργασίες που μπορεί να δώσει το πολεμικό ναυτικό. Και πιστεύω ότι οι ειδήσεις από εδώ και πέρα που θα έχετε στη διάθεσή σας θα είναι ειδήσεις ανάπτυξης, μείωση ενεργείας και αλλαγής του σκηνικού που ζήσαμε 5 ολόκληρα χρόνια όλοι μας. Τοπική αυτοδιοίκηση, κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα, αλλά και ο ελληνικός λαός. Υπάρχουν ερωτήσεις? Για οποιαδήποτε επένδυση αξιοποίηση του στρατοπέδου, θα έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις? Ποιος είναι υπεύθυνος για την πολεοδόμηση? Θα είναι όλα ok, ας πούμε, όλα εντάξει και από την πλευρά του ΣΤΕ, ας πούμε, αν χρειαστεί? Όπως ξέρετε, στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν έχουν την ανάγκη ειδικών αδειοδοτήσεων, θα είναι οχυρό. Οπότε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα αναλάβουν τις αδειοδοτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάμε με μια διαδικασία που είναι χρονοβόρα, που μπορεί να καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια. Σε 6 μήνες ελπίζουμε ότι θα βάλουμε τα πρώτα θεμέλια. Και αυτό ακριβώς είναι και το προνόμιο των επενδύσεων τα οποία γίνονται στις στρατιωτικές περιοχές. Είναι περιοχές οι οποίες ακολουθούν διαφορετικές διαδικασίες από ό,τι οποιασδήποτε άλλες περιοχές. Μιλήσατε για τον νεόριο, κύριε Υπουργέ. Μπορείτε να μας πείτε πότε προσδιορίζετε αυτές τις θετικές εξελίξεις να γίνουν και πραγματικότητα? Γιατί καταλαβαίνω ότι η υπομονή των εργαζομένων αλλά και της τοπικής κοινωνίας έχει εξαντληθεί. Συμφωνώ μαζί σας. Καταρχήν, όσον αφορά την πώληση του νεορίου, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και δεν μπορώ εγώ σαν εκπρόσωπος της πολιτείας να κάνω δηλώσεις. Σαν πρόσωπο όμως σας λέω, γνωρίζω τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί και ελπίζω ότι θα είναι πολύ καλά τα νέα στο άμεσο μέλλον. Από τη μεριά τη δική μας όμως, οφείλουμε σαν κράτος να βοηθήσουμε και να συνεχίσει το νεό να είναι λειτουργία και να πληρωθούν τα χρήματα που οφείλονται στους εργαζόμενους. Σε αυτό συμφωνήσαμε με τους εργαζόμενους ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με την επιστολή του κ. Βίτσα, που είναι και ο αρμόδιος υπουργός, θα γίνει μια πολύ μεγάλη σύσκεψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Πολιτικής Ναυτιλίας, προκειμένου να δούμε τις δυνατότητες που το πολεμικό ναυτικό έχει να δώσει κάποιες εργασίες που το οικονομικό όφελος θα πηγαίνει στους εργαζόμενους που πράγματι τραβάνε μια οδύση εδώ και αρκετούς μήνες. Και θέλω να σας πω ότι για μας η Σύρος είναι μια μεγάλη προτεραιότητα. Όπως είπα, ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι το θέμα του ΦΠΑ. Το ΦΠΑ στο νησί, στο 24%, αποτελεί μια απόφαση η οποία είναι αντισυνταγματική. Αντιτίθεται στο άρθρο 101 του Συντάγματος για την ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας.
Πάλεψα πάρα πολύ και προσωπικά. Ξέρετε ότι έφτασα μέχρι την παρέτηση από την κυβέρνηση. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Οφείλουμε όμως στη Σύρο και στα άλλα νησιά που έχουν υποστεί αυτή τη τεράστια αδικία να την αποκαταστήσουμε με άλλα μέτρα. Αυτά θα τα λάβουμε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτή η συμφωνία σήμερα θα μπορέσει να στείλει το μήνυμα της ενότητας των ενόπλων δυνάμεων με την τοπική αυτοδίκηση του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά μου. Να πω κι εγώ ένα λεπτό μόνο, γιατί θέλει να φύγει ο κύριος Υπουργός. Καταρχήν σας ευχαριστούμε, γιατί αυτή η επίσκεψη εδώ σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για το νησί μας. Και ας ελπίσουμε, εγώ είμαι πεπισμένος προσωπικά, ότι η Σύρος μαζί με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανοίγουν το δρόμο. Αυτή λοιπόν η συμφωνία ας δείξει το δρόμο, ας αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες περιοχές, ώστε πλέον να πάμε στην νέα Ελλάδα, στην Ελλάδα που θέλουμε, στην Ελλάδα της ανάπτυξης. Σας ευχαριστούμε. Έτσι. Και για μας είστε. Ευχαριστώ. Και θα είστε ένας φίλος της Σύρου. Για μένα, το ξέρετε ότι πάντα πίστευα ότι η Σύρος αποτελεί την καρδιά του Αιγαίου. Ευχαριστούμε πολύ.